Λοιπόν, μας έκανε διακοπή. Σήμερα πραγματικά τώρα θυμήθηκα όλες τις φορές του Πολ που κάναμε live και προσπαθούσαμε να μιλήσουμε μεταξύ μας και δεν μπορούσαμε καθόλου γιατί κολλάγανε τα Instagram. Σας έβαλα να σας πω ένα τελευταίο γεια. Και γενικότερα θέλω. Αλλά πώς θα γίνει τώρα αυτό, πώς να το κάνουμε. Θέλω να μου στείλετε παιδιά μηνύματα, όσοι έχετε έτσι άποψη για τη μόδα και για όλα αυτά, με το τι προτάσεις θα θέλατε να δείτε. Δηλαδή, τι σας ενδιαφέρει, σας ενδιαφέρουν ας πούμε τα outfit σε πρώτο ραντεβού, σας ενδιαφέρουν τα outfit σε επαγγελματικό interview, πρώτη μέρα στη δουλειά. Σας ενδιαφέρει όταν θα βγείτε με τις φίλες, πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου τώρα σε 3 χρόνια. Παιδιά, σήμερα θέλω να τον σκέφτομαι τον εαυτό μου. Ποιος ξέρει τι θα γίνει σε 3 χρόνια. Απάντα μου, αυτός μου μιλάς αλβανικά. Ναι, παιδιά, μιλάω, φυσικά μιλάω. Τελικά έχεις κάνει γιαλουρέν. Τι είναι το γιαλουρέν. Τι είναι. Το γιαλουρέν, παιδιά, είναι ένα υλικό το οποίο μπαίνει σε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν έχω. Το βλέπετε, τις έχω τις γραμμές αυτές της έκφρησης. Μπαίνει στα χείλη και έχω στα χείλη μου να τα πειράξω πάρα πολύ καιρό. Αλλά αυτό που κάνω, και αλήθεια λέω γιατί θέλω να φτερνιστώ, κάνω θεραπείες. Κάνω θεραπείες, θα αρρωστήσω μου φαίνεται. Σας έχω δείξει εκεί στα City Med που πάω, πάω και κάνω και μου κάνουν θεραπείες. Μου βάζουν εκεί κρέμες, αυτά, βιταμίνες, πράγματα. Αυτά. Join, join, join. Λοιπόν, τι άλλο, σου στέλνω μηνύματα αλλά δεν μου απαντάς, δεν τα διαβάζω βρε Ειρήνη μου. Δεν τα προλαβαίνω. Δεν τα προλαβαίνω αγαπημένη μου, μην νομίζετε θέλω. Είστε θεά, ευχαριστώ. Να είδες πού είναι. Μου κάνετε ερωτήσεις και πού, γιατί δεν τα βλέπω εγώ. Πώς είστε έξω από το παιχνίδι, με ποιον, μόνοι μας, όπως ήμασταν και πριν, μια χαρά. Γιατί τελευταίο αντίο, γιατί τελευταίο αντίο, τι είναι αυτό το τραγουδί. Να σας πω, όλη την ώρα live, τι είναι αυτά. Σου έστειλα μήνυμα, λέει Ειρήνη, αλλά δεν μου απάντησες ποτέ. Καρδιά μου, εσύ μωρή, δεν το είδα. Πίστεψε με, δεν προλαβαίνω να τα βλέπω όλα. Ξέρεις, φεύγουνε με μεγάλη ταχύτητα. Α, δεν λέει εδώ, Ανδρές Αστέρια. Λοιπόν, μου λέει να δείξω τη θεραπεία. Θα σας την ανεβάσω, παιδιά. Το υπόσχομαι, θα ανεβάσω τη θεραπεία για να τη δείτε, γιατί είναι πάρα πολύ καλή. Πραγματικά δεν το πίστευα ποτέ όταν ξεκίνησε αυτή τη συνεργασία. Αλλά πραγματικά κάνει. Α, εδώ γιατί τελευταίο λέτε. Γιατί τελευταίο, γιατί είπα ότι θα σας πω ένα τελευταίο γεια. Για να κλείσουμε το live, παιδιά. Είμαστε live εδώ και πάρα πολύ ώρα. Μέχρι την επόμενη φορά. Α, ο Κωνσταντίνος η ερώτηση λέει που τόση ώρα επιμένει γιατί δεν απαντάς ήταν αν θέλω να τον παντρευτώ. Πρώτα σιγά μου. Αυτό είναι φυσικό, λέει το μαλλί. Τι είναι το φυσικό, ότι δεν έχω extension και τρέσες. Ναι, δεν έχω, όχι. Δικά μου είναι. Πολλές κάνετε αυτή τη θεραπεία, βλέπω εδώ. Ωραία. Λοιπόν, κάνε και άλλα βίντεο στο YouTube θα κάνουμε, παιδιά. Υγεία να έχουμε και να είμαστε καλοί και γυρεί και δυνατοί και θα κάνουμε και άλλα βίντεο. Πάμε να σας πω θα σας πω την παραγγελία, παιδιά, της Τελβίνας. Γιατί δεν συζητάτε. Τι να συζητήσουμε, νομίζω ότι έχουμε πει ήδη πάρα πολλά. Outfit για πρώτη μέρα στη δουλειά. Α, ωραίο αυτό. Πρώτη μέρα στη δουλειά, ωραία. Καλύτερη με διαφορά. Outfit για πρώτη μέρα στη δουλειά. Σου έστειλε μήνυμα και δεν μου απάντησε, παιδιά, το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ, δεν τα προλαβαίνω.
Θέλουμε καθημερινά outfit. Τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρή? Παιδιά, όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω πριγκίπισσα. Ο καθένας κάτι θέλει να γίνει όταν είναι μικρός, εγώ ήθελα να γίνω πριγκίπισσα. Τι να κάνω. Κάτι θέλει να... τραγούδα. Μου είπε, κόλλησε το βίντεο και δεν άκουσα τι είπες για την πρόταση γάμου. Ιδέες, ξέρει το βίντεο γιατί κολλάει. Τι να πω για την πρόταση γάμου δηλαδή. Τι ακριβώς να πω κι εγώ η καημένη, δεν παντρεύομαι. Δεν με δίνει η μαμά μου. Πες με σε ένα τραγούδι. Ξέρω μια βρισιά να πω, αλλά δεν είναι για σένα, είναι για αυτούς που βρίζουν, είστε όλοι οι κούρβες. Come on. Καλοκαιρινά outfit, τέτοια. Είσαι πριγκίπισσα, τα κατάφερες. Μωρέ, δεν τα παρατάμε όλες, ρε Μαρία, και να γίνουμε πριγκίπισσα. Τα παρατήσουμε όλα. Εγώ το λέω, αλλά δεν με ακούτε. Outfit για βραδινά τη σήματα, οπότε βραδινά, δουλειά. Οκ. Okay. Θα σε κάνω ευχόμενη αν με παντρευτείς. Θα σε κάνω ευτυχισμένη, μάλλον θέλει να πει αν με παντρευτείς. Παναγία μου. Γιατί. Δεν μπορώ. Είδες, θα ξαναπήγαινε στο πόλο αν χώριζες με τον Παναγιώτη. Πρώτον, έχω χωρίσει με τον Παναγιώτη. Και δεύτερον, όχι. Outfit, πάω για μάθημα, δείξε. Μάθημα πού, στο πανεπιστήμιο? Μιλάς, λέει, μιλάς πολύ ισορροπημένα και λογικά. Φαίνεται να έχεις εμπειρία, αλλά και να είσαι... Αλλά δεν είσαι καβαλημένη, γι' αυτό σε πάω. Τι, παιδιά, τώρα, τι καβαλημένοι να είμαστε. Αχ, πιστεύω ότι είμαστε όλοι ένα τσαφ. Ενώ μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, ουσιαστικά είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν υπάρχει κανένας καλύτερος από τον άλλον. Και όταν αυτό το καταλάβουμε όλοι μας, θα σταματήσουμε κιόλας να ξεκατενιαζόμαστε. Δεν τρεπόσουν να αποφιλιώσουν δημοσίως με τον Παναγιώτη. Κοίταξε, τώρα το φιλιόμασταν δημοσίως, φιλία από φιλία έχει μεγάλη διαφορά, έτσι. Μέσα στο Power of Love δεν μας είδατε ποτέ να εκτροχιάζουμε για να κάνουμε αυτά. Ήταν ένα φιλί τελείως... Αυτό κάναμε, δεν κάναμε αυτό. Δεν το παρακάναμε, δηλαδή, πώς το λένε. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ναι, δεν μ' αρέσει τώρα που τα βλέπω. Τώρα που τα βλέπω, λέω... Δεν τρελαίνομαι. Αλλά σε εκείνη τη φάση ήταν δύσκολο. Δεν γίνεται μέσα σε ένα μήνα να ερωτεύεσαι. Εδώ λένε, παιδιά, ότι ερωτεύεσαι μέσα και σε ένα λεπτό, ξέρω εγώ. Γίνεται, όλα γίνονται. Η Ντίνα λέει, ρε παιδιά, τι ρωτάτε για τον Παναγιώτη, έχουν χωρίσει. Καλά, εντάξει. Τι να κάνουμε. Συνεχίζεται εκεί, είναι... Θα αποθηκεύσεις, λέει, το live. Ναι, παιδιά. Δεν βαρέθηκες να μιλάς? Όχι, δεν μιλάω μόνη μου. Μιλάω με εσάς, εδώ διαβάζω κιόλας παράλληλα. Πιο πολύ στεναχωρηθήκαμε εμείς που χωρίσατε παρά εσείς, βλέπεις. Από αυτό και μόνο λίγο να καταλάβετε πόσο μεγάλη διαφορά έχει αυτό που βλέπετε με αυτό που ζούσατε και ότι δεν μπορείς ποτέ να κατηγορείς παιδιά κανέναν. Δεν ξέρετε, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Γι' αυτό ακόμα και εμένα τώρα με ρωτάτε για το Power of Love το 2, αν είναι έτσι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Έχει διαφορά, μπερδευόμαστε λίγο όταν βλέπουμε reality, γιατί νομίζουμε ότι είναι ταινία στην τηλεόραση και μπορούμε να επηρεάσουμε το σενάριο. Δεν είναι έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε ένα σπίτι και δεν είναι τυχαίο που συνέχεια μιλάνε για ένα πείραμα. Είναι ένα πείραμα, παιδιά, το μυαλό μας εκεί μέσα χαζεύει. Σας το λέω, αν το καταλάβετε όσοι είστε και το βλέπετε απ' έξω και νομίζετε και λέτε, έλα μωρί, τι κάνουν, κάθονται. Δεν είναι έτσι. Τρελαίνετε το μυαλό σου. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Μπαίνεις μέσα εκεί, έχεις παντού κάμερες, έχεις ανθρώπους που μιλάς μαζί τους έξω από τις κάμερες, γιατί όλα τα παιδιά μιλάνε έξω από τις κάμερες, και μπαίνεις μέσα και δεν θυμάσαι τι έχετε πει έξω, τι θα μπορείς να βάλεις μέσα στο σπίτι, τι δεν μπορείς να πεις μέσα στο σπίτι, ποιος θέλει ποιον.
Κανένα meetup λέει όπως έκανε στο Τζούντα Κλαμπ. Θα ξανακάνει, μα έλειψε, αγάπη μου. Οπότε αυτό έλεγα για το παιχνίδι. Ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και το είδατε κιόλας με μια κοπέλα η οποία πέρσι καθόταν στο Twitter και έκραζε ό,τι κινείται στο Power of Love. Και το έπαιζε Twitter must. Και φέτος που μπήκε μέσα, πλάταξε το κλάμα πάρα πολλές φορές. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Είναι όμως ωραίο. Anyways, γιατί δεν τη λέει, γιατί όταν βάζεις φώτο στο Insta δεν βάζεις στιότοπο. Κάποιες φορές βάζω. Οι σχέσεις ήταν ψεύτικες. Όχι. Ξέρω εγώ. Τι ήτανε. Και από την άλλη έχετε και τον Πακοδίνο που σχολιάζει ό,τι δει στην κάμερα. Παιδιά όλα. Έχεις τον κόσμο. Καταρχάς έχεις το μια εβδομάδα διαφορά. Όταν αυτό που το βλέπουμε εμείς στην τηλεόραση έχουν παιχτεί άλλα. Δηλαδή έχει προχωρήσει η κατάσταση μια εβδομάδα και ο κόσμος στα social media σου γράφει σχόλια για την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή κάπου μέσα στο παιχνίδι όταν είσαι χάνεις το χρόνο. Δεν ξέρεις πού βρίσκεσαι. Εσύ κάνεις γύρισμα για αυτή την εβδομάδα. Ο κόσμος βλέπει την προηγούμενη, σχολιάζει την προηγούμενη. Εσύ ξέρεις ότι έχουν γίνει άλλα πράγματα. Και όλο αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι και σε ξένη χώρα, είναι μόνοι τους, μην το ξεχνάτε αυτό. Δεν έχουν τις οικογένειές τους. Οπότε να δείχνετε κατανόηση στα παιδιά που είναι μέσα στο παιχνίδι. Όλα τα παιδιά μπαίνουν για κάποιο σκοπό και ο καθένας έχει δικαίωμα να παλέψει για αυτά που θέλει, για τα όνειρά του. Μην κράζετε στα social media. Begging you. Δεν σας κάνει καλύτερους ανθρώπους αυτό. Σας κάνει χειρότερους, δεν σας κάνει να νιώθετε όμορφα. Γυρνάει επάνω σας, να το ξέρετε. Τι τελευταίο, πω όλο λέμε θα κλείσουμε και όλο εδώ είμαστε. Ζωγραφίζει, σχεδιάζω. Πολύ ωραίο λέει το φυσικό, δεν το έβαψα από τη ρίζα. Όχι, όχι, δεν έβαψα από τη ρίζα. Παιδιά, δεν θέλω να μπλέξω ακόμα με τις ρίζες, γιατί λίγο βαριέμαι κιόλας. Σε έχω στηρίξει από την αρχή μέχρι το τέλος του πόλ και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κοριτσάρα μου. Δεν γίνεται μέσα σε μία εβδομάδα να αγαπήσεις όπως έλεγες και τώρα να αλλάξεις όλα για την δημοσιότητα μπήκες. Λέει η Κωνσταντίνα, εδώ που έχει μια φωτογραφία μαζί, ένα παιδάκι. Καταρχάς, Κωνσταντίνα μου, ας το πάρουμε αυτό που λες λίγο από την αρχή. Είπα εγώ ότι αγάπησα σε μία εβδομάδα. Για μπες λίγο και δες, γιατί μάλλον μπερδεύεσαι. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μιλήσα ποτέ για αγάπη. Επίσης, μετά το παιχνίδι, αυτό το ειδήλιο που ξεκινήσαμε, τη γνωριμία που ξεκινήσαμε στο παιχνίδι, κράτησε άλλους 6 μήνες μετά. Που αν ήθελα, ας μιλήσω για τον εαυτό μου προσωπικά, αν ήθελα εγώ να εκμεταλλευτώ την δημοσιότητα, θα ήμουν κάθε μέρα και θα έκανα story, κάθε μέρα θα ανέβαζα βίντεο, κάθε μέρα θα έλεγα τι κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πράγμα που δεν συνέβη ποτέ. Οπότε αυτό που λέτε με τη δημοσιότητα, επίσης αυτή τη στιγμή η δημοσιότητα δεν άλλαξε και πολλά στη ζωή μας. Απλά η αγάπη δική σας είναι που άλλαξε. Οπότε όλα αυτά που λες λίγο άμα τα ξαναφιλτράρεις, ίσως καταλάβεις ότι δεν είναι έτσι. Δεν μπορείς μακριά μας και δεν μπορούμε μακριά σου. Ναι. Λοιπόν, εγώ φεύγω από το live της και κάνω ερωτήσεις και δεν μου απαντά. Γεια σας, γεια σου βρε κορίτσι μου. Και σε να φεύγουμε και εμείς σε λίγο, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε, καρδιά μου. Τι να κάνουμε. Στο YouTube κάνε τι να φορέσεις το πρώτο ραβεβούδι με το αγόρι σου. Ωραίο αυτό. Okay. Ποιο είναι το κομμωτήρι που πάω στην Αθήνα. Παιδιά, θα το δείτε στο προφίλ μου. Πολλές φορές το είχα ανεβάσει. Είναι ο Τεός στην Γλυφάδα. Στο Θοδωρή, το Γιόνι. How you get your 6 apps. How do you know I have 6 apps. Πας διακοπές το καλοκαίρι, έλα μωργό, για κούκλα. Κρίμα όμως που χωρίσατε, γιατί μέσα στα μάτια κοιταζόσασταν. Τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, θα σας πω. Α, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή έχετε φύγει οι προηγούμενοι και μπήκατε καινούριο, τι γνώμη έχεις για την τότε στάση του Σοκράτη, ούτε που θυμάμαι, παιδιά, τι έχει γίνει τότε με τον Σοκράτη. Αλήθεια. Πάνω από 5 φορές τι άρωμα φοράς, επειδή το έχω ξαναπεί όμως κι εγώ,
Κάποια στιγμή κουράζομαι, καταλαβαίνεις. Φοράω τη λίτρα αντί τη Givenchy. Είδες αποτελέσματα τα μαλλιά σου, καλέ, ναι. Μακρύνανε. Οκ. Θα κλείσουμε τώρα λοιπόν που είμαστε ήδη εδώ, έτσι πολύ. Πότε λύγει το συμβόλαιο? Ποιο συμβόλαιο? Αν εννοείται το συμβόλαιο με το Sky, έχει λήξει από τη μέρα που τελείωσε το παιχνίδι. Αν εννοείται αυτό. Έλα, πάμε διακοπές στο Πάσχα, λέει ο Κωνσταντίνος που μου έχει κάνει πρώτα σιγά μου. Αλβανέζα, λέει, είσαι. Αλβανέζα. Οκ. Okay. Είχαμε, λέει, ακούσει ότι ο Παναγιώτης σε χώρισε για την καταγωγή σου. Τι άλλο θα ακούσουμε? Ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα είναι αργά. Γυμνάζεσαι, κάτι κάνω. Α, ψάχνετε τον Μπίλ εσείς. Αν είναι μέσα. Αφήστε το παιδί να ξεκουραστεί, γιατί θα έχει γύρισμα αύριο. Εμείς εδώ καθόμαστε και αράζουμε. Τι ώρα κοιμάσαι? Κοιμάμαι αργά, παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Κοιμάμαι λίγο αργά. Πώς μακραίνουν τα μαλλιά σου τόσο πολύ, κεραστάς. Τι? Δεν καταλαβαίνω. Set me out, Poppy. Είδες τη δήλωση του, είδες τη δήλωση Κλαουδί για το παιχνίδι? Όχι, αλλά ξέρω τη γνώμη της Κλαουδί για το παιχνίδι. Τι δήλωσε? Δήλωσε κάτι που θα έπρεπε να ξέρω. Θεάρα, είσαι. Εγώ θέλω να βρω ραντεβού μαζί σου αν θες. Κωνσταντίνε, δεν βγαίνω πια ραντεβού. Τα έχω κόψει. Με ποια σειρά της κεραστάς θα σας την ανεβάσω, παιδιά, αύριο. Τους έχω πει, τα έχω απαντήσει, οι ερωτήσεις αρχίζουν και θα δώσω θα πω το τελευταίο καλό βράδυ, να περνάς όμορφα, καλό βράδυ σε όλους σας. Ποιο θα πω το άλλαξε το φώτο στο προφίλ, γιατί δεν σας αρέσει αυτή, τι να βάλω? Πείτε μου εσείς τι να βάλω. Talk English. Talk English, speak English. Ανέβασα ένα story με το άρωμα να τελειώνουμε. Πραγματικά θα σας ανεβάσω και το άρωμα. Και θα σας ανεβάσω και την κεραστάζ. Τι άλλο θέλετε να ανεβάσω? Ό,τι θέλετε να ανεβάσω, ανεβάσω εγώ. Τι ώρα τρως το βράδυ? Τελευταία φορά τρως στις 8-9 max. Γιατί κοιμάμαι και αργά, βέβαια, έτσι. Άμα κάποιος κοιμάται στις 10-11, δεν πρέπει να φάει 3-4 ώρες νωρίτερα. Buenos días! Buenos días, mi amor! Λοιπόν, καλό βράδυ. Εντί να λέει να χαμογελάς. Όλοι μας. Όλοι μας χαμόγελα. Κάποια Ναταλία μου γράφει strip. Τις. Ότι. Ότι τι. Που το βρίσκουμε το άρωμα. Α, υπάρχει και στο προφίλ μου το Litredi. Το είχα ανεβάσει. Θα σας προτείνω εγώ 2 αρώματα για να διαβάσετε. Για να επιλέξετε. Τι λέω, για να διαβάσετε. Και εσείς να προτείνεις, να προτείνω ένα challenging. Yeah, go ahead. Do it. Άννα, τι τρως και δεν παχαίνει. Άννα, τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Τρώω πολύ υγιεινά, παιδιά. Προσέχω πάρα πολύ αυτά που τρώω. Δηλαδή, δεν τρώω αυτά τα πατατάκια, τέτοια τηγανιτά, χαζά. Δεν τα τρώω. Τα αποφεύγω. Είμαι φαν εγώ του μπρόκολο, κουνουπίδι, βραστά, φακές, όσπρια, τέτοια πράγματα. Φρούτα δεν τρώω πολλά, αλλά το προσπαθώ και αυτό. Σαλονίκη, τι λέτε? Πόσο μου έλειψες? Και εμένα μου λείψατε. Ίσως κάποια στιγμή τα ξαναπούμε. Θα τα λέμε από το YouTube. Θα προσπαθήσω, σας υπόσχομαι.
Κρέας τρως, δεν τρώω, κόκκινο κρέας δεν τρώω. Τρώω κοτόπουλο και ψάρι, αλλά το κόκκινο κρέας το έχω κόψει. Το ψωμί, πολύ σπάνια, τρώω παξιμάδια. Yo, do you speak English? I do, dear. Καλό είναι να μιλάς ελληνικά και όχι ξεκάρφωτες αγγλικές λέξεις. Γιατί? Το ξέρεις ότι η Ελλάδα θεωρείται μια δίγλωσση χώρα και θα έπρεπε να είναι. Ότι από το δημοτικό τα παιδιά αρχίζουν και μαθαίνουν υποτίθεται αγγλικά αλλά δεν μιλάει κανείς. Ξέρετε πόσο τεράστιο πρόβλημα δημιουργεί στην ελληνική κοινωνία το ότι δεν μας διδάσκουν αγγλικά από πολύ μικρά και όταν φεύγουν στο εξωτερικό να πάνε να σπουδάσουν τα παιδιά ζορίζονται. Για ποιο λόγο να μιλάω ξεκάρφωτες λέξεις όταν από την πρώτη δημοτικού σχεδόν τα αγγλικά είναι μάθημα. Sweetie, why? Θα έπρεπε όλοι μας να μιλάμε παιδιά αγγλικά. Και τώρα που ήρθαν τα δύσκολα και ψαχνόμαστε όλοι για να φύγουμε στο εξωτερικό ή ψάχνεστε κάποιοι, πώς θα γίνει χωρίς να ξέρεις τη γλώσσα? Πάνω από τη Στελβίνα την αφιέρωση για να φύγω, αγαπούλες μου. Φύγουμε με το κεφάλι ψηλά για απόψε και θα ξανακάνουμε live σύντομα. Τι ζώδιο είσαι, Παρθένος? Πες τα μαμά αν... Μάμι, μάμι. Θα δηλώνεις λύση συμμετοχή. Ούτε στο πρώτο δεν είχα δηλώσει, ρε παιδιά. Θα δηλώνω στο δεύτερο. Όχι, βέβαια. Εμένα ο μικρός μου είναι 4 και είναι δίγλωσσος. Μπράβο, ρε Αναστασία. Μπράβο. Εγώ έχω παιδάκια φίλων μου στο εξωτερικό που είναι 8 χρονών και μιλάνε 4 γλώσσες. Μόνο αυτό σας λέω. Παιδάκι 8 χρονών που μιλάει τη γλώσσα της μαμάς, τη γλώσσα του μπαμπά, τη γλώσσα στη χώρα που ζούνε και τα αγγλικά. Οπότε μην ξενίζετε κατευθείαν όλοι με τα αγγλικά. Θα έπρεπε όλοι να μιλάτε αγγλικά. Αυτή είναι η αλήθεια, όλοι μας. Εκτός άμα θέλουμε να μεγαλώνουμε στην ίδια γειτονιά και να πεθαίνουμε στην ίδια γειτονιά χωρίς ποτέ να πάμε μια βόλτα παραπέρα ή χωρίς να μπορούμε να διαβάσουμε κάτι, ένα άρθρο στα ξένα. Γκρίνιες με όλα. Μιλάνε αγγλικά, δεν μας αρέσει. Δεν μιλάνε αγγλικά, δεν μας αρέσει. Τα πάντα, για τα πάντα έχουμε άποψη και έχουμε γκρίνιες. Ο δικός μου λέει είναι 3 και μιλάει ελληνικά και αγγλικά. Βγάλ το παιδί σου να συνεννοηθώ, παιδάκι μου. Βγάλτε μου το τρίχρονο που καταλαβαίνει και τις δύο γλώσσες και δεν ξυνίζει. Έλα τώρα. Όποιος δεν γουστάρει να μην μπαίνει στο προφίλ της κοπέλας. They love to hate me and they hate to love me. Κάπως έτσι πάει το θέμα. Okay, we're done with that. Αγάπες μου, διαβάζω τα μηνύματά σας, γι' αυτό με βλέπετε έτσι. Πάμε να σας πω το τραγουδάκι που το θέλετε όλοι και που το ζήτησε η φίλη μου η Τελβίνα και να πούμε καληνύχτα, να πάω κι εγώ να ξεκουραστώ και να ξεκουραστείτε κι εσείς. Τι να ζηλεύουν, Άννα μου, αχ, καρδιά μου. Ποιο κινητό έχεις? Έχω το τελευταίο iPhone. Δεν τα ξέρω και πολύ, μην νομίζεις. Το τελευταίο iPhone Plus. Ποιο ήταν το τελευταίο που βγήκε? Αυτό, το 8 Plus. Okay, πάμε χτες αργά εκεί που σε θυμήθηκα. Μίλησα για σένα στο Θεό. Του είπα πως φοβάμαι και ορκίστηκα να τελειώσω τη ζωή μου εδώ. Χτες αργά τραγούδι με το δάκρυ μου σου έκανα στο τέλος της βραδιάς. Είναι μια δήλωση αγάπη μου. Είναι μια δήλωση καρδιάς, λέει. Τώρα κι εγώ με τους στίχους, ξέρετε. Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι κι εγώ με τους στίχους. Αχ, σας ευχαριστώ, μωρή, που σας αρέσει.
Με τον κορίτσι μου την Τελβίνα το καλοκαίρι κάναμε βόλτες και τα τραγουδάγαμε αυτά τα τραγούδια. Απλά δεν είμαι πολύ καλή με τους στίχους, παιδιά, πάντα έτσι θέλω να τα έχω εκεί και να βλέπω τους στίχους. Ειδικά από τραγούδια που είναι παλιά. Damn. Οπότε τι, κι άλλο, ποιο, πείτε μου ποιο να αυτό. Να σας το πω, με εκνευρίζουν πάρα πολλές, πολύ αυτές οι φύτρες, παιδιά. Είπαμε, μακραίνουν τα μαλλιά μου, αλλά τι θα γίνει. Τι θα συμβεί. Α, τι, ποιο λέτε. Του Βέρτη. Άλλο ένα. Ο Γιώργος ελευθεριάζει το κολλητό μου από Θεσσαλονίκη, Γιώργο. Πες άλλο ένα. Ποιο. Φεγγάρι μου, ποιο είναι το φεγγάρι μου. Αχ να ξέρεις τη δύναμη, μου δίνει δύναμη σου. Αυτό ήθελε Σελβίρα. Στο πω και αυτό. Ο Σαμίρ θέλει το πετόφω παπαγάλο. Άντε έλα να πω μια και καφέ. Έλα εσύ. Χρωστάς να έρθεις Γιώργο. Τη Ασλανίδου. Ένα από την Πάολα. Ποιο της Πάολα. Πω πω, τώρα μ' αρέσει που ακούω. Που ακούω τις προτιμήσεις σας στη μουσική. Μ' αρέσει να μιλάμε για μουσική, για πάμε. Ένα μικρό καράβι θέλει ο Χρήστος. Προφανώς θα πας για ύπνο, ε. Με αυτό σου πάνε για ύπνο. Ήταν ένα μικρό καράβι. Πες το παράνοια. Ποιο είναι το παράνοια του Νίνου. Αυτό είναι το παράνοια. Πώς πάει, πώς, τι λέει αυτό. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια, τον εαυτό μου βρίσκω σπάνια. Αυτό είναι. Αυτό είναι το παράνοια. Δεν εννοούσα αυτό, λέει. Το λάθος της Ασλανίδου. Αυτό το είπα, το άχνα ξέρεις το είπα, παιδιά. Είπαμε ένα. Από την καταδίκη μου λέει μας. Αχ, ρε Ντίνα, το ξέρω εγώ ότι έχει κάτι να κάνει με την καταδίκη μου, αλλά... Ναι. Φεγγάρι μου να ψάξεις πριν να το βρεις. Τώρα, παιδιά, δε Μαρινέλα, το για σένα ναι μπορώ. Παιδιά, εντάξει, τώρα τραγούδια είναι αυτά, χωρίς μικρόφωνο. Ποιο, πώς λέγεται αυτό που είπες πριν, λέει ποιο, το παράνοια. Παράνοια του Νίνου πρέπει να είναι. Παντελίδη. Τι ακούτε όμως, ε. Παντελίδη. Your favorite, my favorite. Αχ, επειδή με ξέρω. Είδες τι παθαίνω με εσάς εδώ. Ζούμπα θέλω ρε μωράκι. Το θα ξαναγυρίσεις ό,τι και να λες. Ξέρω και ζούμπα, παιδιά, ό,τι θέλετε. Από Λάρα Φομπιάν μέχρι ζούμπα. Μένω εδώ, το μένω εδώ υπάρχει στο YouTube. Άσχετο. Okay, ναι. Αυτό που είπες στον Παναγιώτη, παιδιά, στο YouTube το έχετε αυτό. Το πρώτο που είπες, πώς λέγεται. Το πρώτο που είπα ήταν αυτό που ήθελε η φίλη μου η Τελβίνα και είναι του Καραφώτη το... Χτες αργά εκεί... Δήλωση καρδιάς, έτσι νομίζω ότι λέγεται. Το ζούμπα που χορεύουμε. Αυτονό. Όλα εδώ. Αχ, παιδιά, τι ωραίες στιγμές. Τι ωραία. Τι ωραία. Εντάξει, ρε, πες, τι να πω. Άντε, για να κλείσουμε. Θα μείνουμε όλη νύχτα εδώ. Τι να πω.
Πες μας Λάρα Φαμπιάν, αλήθεια. Τι να πούμε ρε παιδιά, μαλάρα, κομπλέτμο. Admibu. Όλα μοιάζουν. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, όλα είναι εδώ, όλα αυτά έχουν αναμνήσεις, ε. Όλα αυτά που έχουν αναμνήσεις από το παιχνίδι, θέλετε. Έχουμε ζήσει, λέει, πολλά μαζί σου. Αχ, έχουμε ζήσει. Πες μου στο αγαπημένο σου. Ξέρετε τώρα που με ρωτάτε το αγαπημένο μου, δεν ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο μου. Αλήθεια δεν ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο μου. Έχω τόσα πολλά αγαπημένα. Τα περισσότερα είναι του Βαρδί. Του Αντώνη Βαρδί. Very nice look. Του Αντώνη Βαρδί. Περιμένω να μου πείτε ένα καλό ακόμα τελευταίο για να φύγουμε. Can you speak English? Can you speak English? Hello, yes, I can speak English. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ, ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Πού να εξηγώ. Μα τώρα. Μη μας βάζετε τώρα να ακούμε Βαρδί, γιατί θα αρχίσουμε να... αυτό. Okay, θα σας πω μια όμορφη καληνύχτα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα... Το ψωμί της ξενιτιάς. Πω πω, ποιος το ζήτησε παιδιά αυτό. Κόλλημα. Να ξέρετε ότι κάποια στιγμή με αυτό το τραγούδι είχα πολύ σοβαρό κόλλημα όταν ήμουν στο εξωτερικό. Θέλετε να το πούμε, το ψωμί της ξενιτιάς. Τώρα εδώ έχει τόσο νέο κόσμο, θα το ξέρει ο κόσμος αυτό το τραγούδι, παιδιά. Για πείτε, το ξέρετε το τραγούδι. Αν και νομίζω ότι... Το έχει πει η Πάολα, οπότε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί μετά που το είπε η Πάολα το έμαθε πάρα πολύ κόσμος. Το τραγούδι του Καζαντζίδη, μεγάλος έρωτας της Πάολας, το ψωμί της ξενιτιάς, ε. Ωραία, θα πούμε αυτό και θα φύγουμε. Δύο, γιατί έχω εκνευριστεί με τις φύτρες, θα πάω να τις κόψω. Εγώ και οι φύτρες μου. Λοιπόν... Πάμε να πούμε το ψωμί της ξενιτιάς. Πω πω τι μου κάνετε απόψε. Το ξέρουμε, Καζαντζίδης μου γράφουν όλοι. Μπράβο παιδιά μου, να τα ξέρετε αυτά τα τραγούδια. Είναι μεγάλα τραγούδια και πλέον το ψωμί της ξενιτιάς γίνεται δεύτερο τραγούδι για όλους μας. Γιατί όλοι έχουμε πάρει τους δρόμους και πάμε αριστερά και δεξιά. It pains me that I can't hear your language. Oh, I'm so sorry. Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν τη γλώσσα μας και στεναχωριούνται. Πάμε να πούμε. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρωμά πικρό. Τα λεφτά που αποκτάς, τα βλαστημάς, υποφέρεις, πονάς, την πατρίδα ζητάς. Κλέφτρα ξενιτιά, τα παλικάρια κλέβεις, μάγισσα κακιά, με τα λεφτά μαγεύεις. Τι λέει μετά ρε παιδιά, βλέπετε. Τα ξεχνάω, την επόμενη φορά θα έχω, πώς το λένε, τέτοιο εδώ, να έχω τα λόγια. Hi from Turkey! Hi you guys! Ωραία, λοιπόν, τα είπαμε όλα για απόψε. Νομίζω ότι το live μας έχει κρατήσει πάνω από μια μισή ώρα, δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ, έχουμε χαθεί. Οπότε θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου.
Να είστε εδώ ακόμα και όταν εγώ εξαφανίζομαι. Υπάρχει λόγος. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Θα αποθηκεύσω το live για να το έχετε κι εσείς, για να το δούμε. Να το δω κι εγώ δηλαδή τι έχω